Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Μεθενίτη, υπεύθυνο επικοινωνίας της Nissan. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Πώς πάνε τα πράγματα κάτω? Νομίζω, όπως και στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια ροή κανονικότητας. Σιγά σιγά, λόγω και του καλοκαιριού, ο κόσμος και βγαίνει έξω αφενός. Αφετέρου και το εμπόριο πλέον έχει επαναδραστηριοποιηθεί. Νομίζω ότι ζούμε καλύτερες μέρες σίγουρα και όλοι ευελπιστούμε να περάσουμε και ένα καλύτερο χειμώνα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε καινούριο Qashqai. Τι έχεις να μας πεις για αυτό το μοντέλο της Nissan που έχει σαρώσει τόσα χρόνια κανονικά τις πωλήσεις και οδηγεί την κατηγορία, επειδή πλέον έχει και σοβαρό ανταγωνισμό? Η καινούρια γενιά, πες μας, τι έχει να δώσει για να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αυτό ανταγωνισμό που έχει δημιουργηθεί? Το Qashqai είναι ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο για την Nissan, θεμελιώδες θα έλεγα πλέον. Ένα αυτοκίνητο που όταν ξεκίνησε το 2007 και η ίδια η Nissan είχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τις πωλήσεις του, περίμενε μερικές χιλιάδες αυτοκίνητα. Τελικά οι αριθμοί τη διέψευσαν ευχάριστα, έφτασε να έχει τρεις βάρδιες παραγωγής στο εργοστάσιο και μέχρι στιγμής έχει βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια στην Ευρώπη, έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια στον κόσμο και εδώ κοντεύουμε να φτάσουμε τις 40.000 στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά έχει αγαπηθεί, ειδικά στην Ευρώπη, γιατί έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη για τον Ευρωπαίο οδηγό. Ήταν λοιπόν φυσικό επόμενο η τρίτη γενιά του αυτοκινήτου που πρόσφατα λανσάραμε και δείξαμε και σε ανθρώπους του ειδικού τύπου στην ελληνική αγορά. Να κουβαρά μια πολύ μεγάλη κληρονομιά, ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρος για την Nissan και επομένως το αυτοκίνητο από μόνο του έπρεπε να θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, έπρεπε να βγει ένα αυτοκίνητο που να είναι σύμφωνο με τις επιταγές των τελευταίων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση, σχεδιαστικά να υπερέχει και φυσικά η ποιότητα κατασκευής να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει αυξηθεί σε μέγεθος, όχι όμως τόσο ώστε να τρομάζει, δεν πατάμε σε άλλη κατηγορία. Είναι ελαφρά πιο μεγάλο χάρη σε ένα νέο εργονομικό σχεδιασμό που κατάφερε σαν στο τεχνικό κέντρο σχεδιασμού που έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υβριδικά σύνολα, κινητήρια. Και μάλιστα στην επόμενη χρονιά θα έχουμε και ένα σύνολο που είναι πατέντα της Nissan, το e-Power, που έχει δοκιμάσει ευρέως σε Ασία και Ιαπωνία με μεγάλη επιτυχία στις πωλήσεις. Είναι μάλιστα πρώτο σε πωλήσεις με το αυτοκίνητο αυτό που έχει αυτή την κατηγορία του κινητήρα, το e-Power, στην Ιαπωνία, το Note. Και με τεχνολογία πλέον αιχμής. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν που νομίζω ότι από μόνο του πάλι θέτει πολύ ψηλά τον πύχη προς τις πωλήσεις, προς τους στόχους που έχουμε σαν Nissan και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι καταδικασμένο να επιτύχει, να κατακτήσει την κορυφή. Ωραία. Καταρχήν μιλάμε για νέα πλατφόρμα, αν είδα καλά, έτσι, στην οποία πάνω πατάει το καινούργιο το Qashqai, η οποία είναι βάση και για το πιο μεγάλο και για το X-Trail, πάει αυτό? Ναι, είναι μια νέα πλατφόρμα που έχει αναπτύξει με τη συμμαχία, τη CMFC, μια πλατφόρμα που της προσφέρει τη δυνατότητα να περάσει πολλές καινοτομίες μηχανολογικές στο αυτοκίνητο. Πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με την άνεση των επιβατών, δεδομένου ότι το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 20 χιλιοστά, το μήκος κατά 35 περίπου χιλιοστά και λίγο το ύψος, 25 χιλιοστά. Έχουμε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων οδηγού-συνοδηγού, μεγαλύτερη χώρο κεφαλής, έχουμε περισσότερο χώρο γονάτων, είναι πολύ πιο άνετο το αυτοκίνητο μέσα, χωρίς να έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πλάτος του ή το μήκος του. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον με τα υβριδικά κινητήρια σύνολα έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανταποκρίνεται στο έπαθρο τους κανονισμούς των ρήπων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να στερείται από επιδόσεις και με πολύ καλή οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Ωραία, μιας και ανέφερες τα κινητήρια σύνολα, πες μας λίγο έτσι πιο αναλυτικά, με τι κινητήρες λοιπόν θα έρχεται το νέο Qashqai στην Ελλάδα? Θα έρχεται με υβριδικό σύνολο που συνδυάζει λοιπόν το σύστημα των 12V με 1,3 λίτρα κινητήρα βενζίνης turbo, σε δύο εκδόσεις ισχύως, 140 και 160 ύπων. Μάλιστα στην περίπτωση των 160 ύπων έχουμε τη δυνατότητα να το συνδυάσουμε με το κυβότιο Extronic,
και με τετρακίνηση αν θέλουμε φυσικά, σαν επιλογή. Και οι τιμές στα διοξίδια, σε εκπομπή στο διοξιδίου του άνθρακα, έχουν πέσει κατά 4 γραμμάρια στα 100 χιλιόμετρα, στο χιλιόμετρο, συγγνώμη, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Ωραία, να προσθέσουμε ότι το υβριδικό σύστημα έχει προσθέσει μόλις 22 κιλά στη συνολική μάζα του αυτοκίνητου. Αλλά από την άλλη, το αυτοκίνητο έχει γίνει πιο ελαφρύ, δεδομένου ότι έχει υιοθετηθεί η τεχνολογία του αλουμινίου στην παραγωγή του, όπου πολλά μέρη του, το καπό, οι πόρτες, τα φτερά, είναι φτιαγμένα από αλουμίνιο και με ενισχυμένη παράλληλα ακαμψία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην οδηγική του συμπεριφορά, αλλά και στο βάρος και στην εξοικονόμηση κατανάλωσης. Ναι, γιατί η συμπεριφορά του αυτοκίνητου έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν είναι, νομίζω ότι ήταν κάποιος ο οποίος έλεγε ότι το Qashqai, ας πούμε, δεν πατάει καλά στον δρόμο. Αλλά όσον αφορά, πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση και όσον αφορά την κατανάλωση, όπως είπες, είναι πλέον κάτι πολύ πολύ σημαντικό όσον αφορά την δημιουργία μιας νέας γενιάς ενός μοντέλου. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά ως προς το κομμάτι της τρίτης γενιάς. Από εκεί πέρα, αν περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την άνεση και την ασφάλεια, εκεί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το Qashqai ήδη είχε ψηλά τον πύχη σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι λογικό επόμενο εδώ οι μηχανικοί της Nissan να έχουν υπερβάλει αυτόν και να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των υποψήφιων αγοραστών, γιατί δεν σου κρύβω ότι η κατασκευή ενός αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας για την Nissan, και όχι μόνο, έχει να κάνει και με την ανάδραση που παίρνει από παλιούς κατόχους αυτοκινήτων αντίστοιχων. Δηλαδή, η Nissan έχει μελετήσει πάρα πολύ σχόλια και παρατηρήσεις παλαιότερων πελατών μας στο Qashqai, των προηγούμενων γενιών, τι θα θέλαν οι ίδιοι που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο στην καθημερινότητά τους να έχει βελτιωθεί, να έχει αναβαθμιστεί. Αυτά λοιπόν η Nissan τα επεξεργάστηκε, έφτιαξε ένα μείγμα τέτοιο, ώστε να συνδυάσει το ιδανικό πακέτο στη σωστή τιμή, προσφέροντας το κάτι παραπάνω στον πελάτη. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή άκουσα, είπες για 12V, θα έχουμε και 48V έκδοση του υβριδικού συστήματος, αν όχι άμεσα κάποια στιγμή? Όχι. Αυτό που αναμένεται την επόμενη χρονιά, τέλη του 2021, αρχές του 2022, είναι το e-Power. Ένα σύστημα που πραγματικά είναι σαν το πιστεύει πολύ, θα είναι, αν θέλεις, το βήμα για τον εξηλεκτρισμό των μοντέλων μας τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, όπου έχουμε ένα στόχο να λανσάρουμε συνεχώς ηλεκτρικά μοντέλα στην αγορά. Είναι το e-Power, να το εξηγήσουμε. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Το e-Power, γιατί μπορεί να μπερδεύει ίσως με υβριδικό σύστημα, δεν είναι ένα αμυγός υβριδικό σύστημα. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα plug-in hybrid ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία τι έχουμε? Έχουμε ένα σύστημα που αποτελείται από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης και το σύστημα μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιεί αφενός ένα βενζινοκινητήρα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας κινητήρας 1,5 λίτρων με 157 άλογα, που λειτουργεί ως γεννήτρια ισχύως, δηλαδή ο κινητήρας παράγει ρεύμα, το οποίο το δίνει σε ένα ηλεκτροκινητήρα που μεταφέρει την κίνηση στους τροχούς. Άρα, ο οδηγός απολαμβάνει τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης, νιώθει σαν να οδηγεί ένα ηλεκτρικό όχημα, έχει την άμεση ροπή, τη στιγμιαία ροπή όταν τη χρειαστεί, για να έχει μια άμεση επιτάχυνση, χωρίς απόλυτη ισχύως. Είναι αθόρυβη η κύληση πρακτικά, γιατί ο κινητήρας αυτός δουλεύει στο βέλτιστο εύρος στροφών. Μόνο και μόνο το μόνο που κάνει είναι σαν γεννήτρια να τροχοδοτεί με ρεύμα τον ηλεκτροκινητήρα και αυτός με τη σειρά του να δίνει την κίνηση στους τροχούς. Και υπάρχει λοιπόν και μια μπαταρία, η οποία αν θέλεις λειτουργεί με τη λογική της γέφυρας. Δηλαδή όταν ο οδηγός χρειαστεί περισσότερη ισχύ που δεν προλαβαίνει ο βενζινοκινητήρας να τη δώσει, η μπαταρία έρχεται λοιπόν συμπληρωματικά να δώσει αυτή την ενέργεια, προκειμένου ο οδηγός να ανταπεξέλθει στο φορτίο που χρειάζεται στο δρόμο. Είτε είναι μια απότομη επιτάχυνση, είτε είναι μια ανηφόρα που πρέπει να κάνει μια προσπέραση και το καθεξής. Και ένα πλεονεκτήματα σε αυτή την περίπτωση, να τα πούμε αν θέλει. Ναι, φυσικά. Έχουμε λοιπόν ένα κινητήριο σύνολο που αποδίδει 190 ύπους, με μια κατανάλωση που κυμαίνεται περίπου στα 5,5 με 6 λίτρα, που θα συναντούσαμε σε ένα αυτοκίνητο με πολύ χαμηλότερη υποδύναμη, με πολύ χαμηλούς ρύπους. Και το σημαντικότερο, δεν έχουμε το άγχος της φόρτισης. Απολαμβάνουμε λοιπόν τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης χωρίς το άγχος της φόρτισης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε ανεφοδιασμό με καύσιμο, με βενζίνη εν προκειμένου. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα αγαπηθεί στην Ευρώπη. Ήδη σου λέω στην Ιαπωνία σπάει τα ρεκόρ. Έχει ξεπεράσει το 500,000 πωλήσεις εδώ και ούτε ένα χρόνο με το Note,
στο οποίο έχει βάλει η Nissan τον κινητήρα αυτό, αυτό το σύνολο, το κινητήριο. Και νομίζω ότι και στην Ευρώπη θα κάνει στράφη. Ναι, έχουμε καλά δείγματα από αυτό το σύστημα. Λοιπόν, οπότε για να το συμμαζέψουμε λίγο, έχεις το βενζινοκινητήρα, ο οποίος δίνει δύναμη σαν γεννήτρια στις μπαταρίες ή απευθείας στον ηλεκτροκινητήρα. Δίνει απευθείας στον ηλεκτροκινητήρα. Ωραία. Υπάρχει ένα inverter το οποίο τροφοδοτεί και την μπαταρία που έχει το αυτοκίνητο, το οποίο είναι στα 140 kW. Αυτό τι σημαίνει, ότι η μπαταρία λειτουργεί υποστηρικτικά όταν το αυτοκίνητο θα χρειαστεί επιπλέον ενέργεια, την οποία δεν μπορεί να τη δώσει εκείνη τη στιγμή όλη ο βενζινοκινητήρας. Ωραία. Το οποίο η μπαταρία θα βοηθάει στο να κινηθεί, ας πούμε, και κάποια χιλιόμετρα μόνο ηλεκτρικά, αν χρειαστεί, όπως ναι, είναι τα plug-in. Ναι, ακριβώς. Υπό συνθήκες που το ανταλαμβάνεται το αυτοκίνητο με το υπολογιστικό του σύστημα, μπορεί να το κάνει και αυτό, να κινηθεί για 3-4 χιλιόμετρα χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο βενζινοκινητήρα. Ωραία. Και όταν είπες για την σχή των 190 ύπων, οι 190 ύποι προέρχονται από τον ηλεκτροκινητήρα, να φανταστώ, έτσι. Από τον ηλεκτροκινητήρα. Ακριβώς. Είναι τα 140 kW, είναι 190 ύποι περίπου. Okay. Μάλιστα. Οπότε, έχεις ένα, ας πούμε, ηλεκτρικό, στην ουσία, εν δυνάμει, όχημα, το οποίο δεν χρειάζεται φόρτιση με ρεύμα, γιατί στην ουσία είναι σαν να έχεις μια γεννήτρια πετρελαίου, όπως έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια να δουλεύουν οι καντίνες και αυτά, για να τροφοδοτεί με ρεύμα τον κινητήρα, στην ουσία. Αυτό. Ακριβώς. Και με ένα πλεονέκτημα επιπλέον, ότι έχει τη φιλοσοφία του LEAF, που το γνωρίζετε εσείς οι άνθρωποι του ειδικού τύπου, του αμυγός ηλεκτρικού αυτοκίνητου της Nissan, που σημαίνει ότι υπάρχει και η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση με τη λειτουργία του e-pedal. Πρακτικά, δηλαδή, ο οδηγός μπορεί να οδηγεί χωρίς να πατάει και φρένο. Δεδομένου ότι ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει το αυτοκίνητο, είναι σαν να οδηγούμε το αυτοκίνητο στο Luna Park, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Αφήνοντας λοιπόν τον γκάζι, το αυτοκίνητο επιβραδύνει. Και εφόσον μάθουμε τη λειτουργία αυτή να τη δουλεύουμε, μπορούμε πρακτικά, χωρίς να υπάρχει λόγος σοβαρός, να δουλεύουμε το αυτοκίνητο χωρίς να πατάμε φρένο. Άρα, μικρότερη φθορά λοιπόν και στο σύστημα πέδησης. Και φυσικά πάντα θα υπάρχει το φρένο όταν το χρειαστούμε για να το πατήσουμε. Okay. Οπότε λοιπόν, έτσι μια λίγο τελευταία πληροφορία για το συγκεκριμένο σύστημα. Ο βενζινοκινητήρας δουλεύει στάνταρ σε κάποιες στροφές λοιπόν. Δεν έχει ανέβασμα, κατέβασμα στροφών. Οπότε λέει και η κατανάλωση είναι σταθερή. Γι' αυτό ακριβώς. Έχουμε μια πολύ σταθερή κατανάλωση. Δουλεύει σε ένα βέλτιστο εύρος στροφών, περίπου στο ρελαντί, ίσως και λίγο πιο πάνω, ανάλογα με το φορτίο που έχει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φασαρία στο αυτοκίνητο, δεν έχουμε θόρυβο από τον κινητήρα μας και φυσικά έχουμε και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Ωραία, οπότε δηλαδή. Ειδικά είναι, δηλαδή, σε αστικές συνθήκες, να το πούμε έτσι, το αυτοκίνητο, δουλεύει και δεν ακούγεται καν. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον σαν σύστημα. Θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη, βέβαια, αν με το καλό έρθει κατά εδώ. Από εκεί και πέρα. Θα το δούμε στην πράξη. Ωραία, από εκεί και πέρα, σου είπα πριν από την αρχή ότι το Qashqai παρόλα αυτά έχει πολύ πολύ σοβαρό ανταγωνισμό, έτσι, ιδίως από ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο βγήκε επίσης πρόσφατα και επίσης θα πάει πάρα πολύ καλά στις πωλήσεις και είναι ακριβώς στο ίδιο segment. Γι' αυτό και σε ρώτησα για το 48V το σύστημα, γιατί ο άμεσος ανταγωνιστής του πλέον έρχεται με τέτοιο σύστημα υβριδικό. Παρόλα αυτά, ας πάμε λίγο στο θέμα της τιμής. Ναι. Σε ό,τι αφορά την τιμή, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από τις 24.490 ευρώ για την έκδοση την αρχική με τους 140 ύπους, το υβριδικό σύνολο λοιπόν με τον κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων. Να σημειώσω εδώ ότι η βασική έκδοση σε αυτή τη γενιά του Qashqai έχει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε στην αρχική έκδοση της προηγούμενης γενιάς ή και της προπροηγούμενης του Qashqai. Α, ωραία. Τι εννοώ, ότι αν θες μπορούμε να γίνει πιο συγκεκριμένοι. Ναι, φυσικά θέλω να γίνει πιο συγκεκριμένος για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς κερδίζει με την γενιά. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πολλά χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως είναι το σύστημα ενεργής πέδησης, αναγνώριση πεζών και κυκλιστών. Έχουμε υποβοήθηση τυφλού σημείου στη διασταύρωση, υποβοήθηση για τη διατήρηση της λωρίδας μας, αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, προειδοποίηση επικείμενης εμπρόστιας σύγκρουσης, intelligent cruise control με speed limiter, δηλαδή καθορίζουμε με το cruise control την ταχύτητα που θέλουμε και το αυτοκίνητο την αυξομειώνει ανάλογα με την κίνηση που βρίσκει μπροστά από το προπορευόμενο όχημα. Πολύ ωραία.
προειδοποίηση κάθε της κίνησης αντικειμένου ή οχήματος κατά την αντιμετώπιση πορεία. Είμαστε παρκαρισμένοι σε ένα σημείο στάθμισης, σε εμπορικό κέντρο, σε σούπερ μάρκετ. Κάνουμε όπιστε να βγούμε, δεν έχουμε καλό οπτικό πεδίο. Εκείνη τη στιγμή κάποιος κουνάει ένα καρότσι, περνάει ένα παιδάκι, περνάει ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λοιπόν το δικό μας το Κασκάι το αντιλαμβάνεται με τα συστήματα ανίχνευσης που έχει και μας σταματάει για να μην προχωρήσουμε. Αποφεύγουμε έτσι και κάποιο ατύχημα σοβαρό και κάποια μικροζημιά. Φυσικά, βέβαια. Μάλιστα, έχουμε πρόγραμμα σταθεροποίησης τρέιλερ, πολύ σημαντικό για όσους θέλουν να έχουν ρημολκούμενο. Έχει το αυτοκίνητο ειδικό σύστημα που σταθεροποιεί το τρέιλερ, ώστε να μην μας δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες όταν κινούμαστε. Ναι, γιατί αυτό είναι πράγμα το οποίο το έλεγχο... Αυτό είναι πράγμα. Διαφορικό που... περιορισμένη ολίσθηση. Ναι, ναι. Και αυτό πολύ σημαντικό, ειδικά αν έχουμε και ρημουλκούμενο. Ή ότι όταν έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι ολισθηρός, επαρχιακός, με στροφές, το αυτοκίνητο λοιπόν ξέρει και αντιλαμβάνεται πόσο θα δώσει ροπή στον κάθε τροχό, ώστε να το κρατήσει με στάθεια στον δρόμο. Πλευρικούς αερόσακους, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Μπουτών εκκίνησης του κινητήρα, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε κλειδί. Πατάμε το κουμπί και ο κινητήρας παίρνει εμπρός. Νομίζω πάρα πολλά πράγματα. Το τιμόνι είναι με χειριστήρια. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία στην έκδοση αυτή δεν θα τα βρίσκαμε στην προηγούμενη γενιά. Δικαιολογεί στο έπακρο τη τιμή, είναι μια πολύ ισορροπημένη τιμή. Εμείς έτσι θεωρούμε, με βάση τον ανταγωνισμό. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ ανώτερα επίπεδα εξοπλισμού, όπου το αυτοκίνητο έχει μέχρι head-up display. Απεικονίζει δηλαδή τα όργανα. Στον Μπαμπρίζ. Το πίνακα οργάνων στον Μπαμπρίζ και μάλιστα είναι το μεγαλύτερο στην κατηγορία με 10,8 ίντσες. Μέχρι καθίσματα δερμάτινα με λειτουργίες μνήμης και μασάζ που πραγματικά θα, είναι για αυτούς που θέλουν να κακομάθουν τον εαυτό τους αν θέλει. Ναι, είναι καλά, εντάξει, είναι αυτά που εμείς οι πιο καθαρόεμοι αυτοκινητιστές τα θεωρούμε λίγο περιτά εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω κατά πόσο εσύ ανήκεις στην κατηγορία των θέλω την άνεσή μου ή θέλω οδηγική απόλαυση, εκτός αν είσαι κάπου στη μέση, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Ίσως έχει να κάνει και με την ηλικία ή και από ποια κατηγορία έρχεστε. Νομίζω παίζει και αυτό ρόλο. Έχουμε συναντήσει πλέον και πελάτες οι οποίοι έρχονται από ανώτερες κατηγορίες αυτοκινήτων, που για κάποιο λόγο είτε επειδή δεν χρειάζεται ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, είτε γιατί θέλουν να πάνε σε κάτι πιο compact, κατεβαίνουν κατηγορίες. Επομένως. Δεν θέλουν όμως να στερηθούν τεχνολογίες ή ανέσεις που είχαν σε ένα αυτοκίνητο πολύ μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι. Αυτό λοιπόν έρχεται να τους το καλύψει και το Κασκάι με εκδόσεις που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ναι, καλά, σαφώς. Φυσικά υπάρχει κόσμος που θα θέλει, ας πούμε, την άνεση, το συζητάω, ιδίως κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας προφανώς. Ωραία. Επομένως, ναι. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο να σου ρωτήσω. Τώρα, εσύ αν έχεις να πεις κάτι παραπάνω, ίσως κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που τρέχει. Για την τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα είναι τα γνωστά που τρέχουμε εδώ και καιρό με 6,9 επιτόκιο μέχρι πάνω από 70 μήνες χρηματοδότηση. Νομίζω αυτά είναι εύκολα από τα δύο κόσμος και στην ιστοσελίδα μας, www.nissan.gr. Σίγουρα αν επισκεφθούν κάποιες από τις εκθέσεις μας θα πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το αυτοκίνητο και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ήδη υπάρχουν παραγγελίες που τρέχουν για το αυτοκίνητο και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Τα αυτοκίνητα, για να δεν ξέρει ο κόσμος, θα είναι περίπου στα τέλη Ιουλίου στις εκθέσεις μας. Ίσως και λίγο πιο νωρίς αν καταφέρουμε να ασφαλίσουμε τις πρώτες παραγωγές. Και κάποια από αυτά θα έχουν πουληθεί και θα βγουν και στους δρόμους μέσα στον Αύγουστο. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση ως προς την άφιξη των αυτοκινήτων στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και δεν έχει να κάνει, να το τονίσω αυτό, μόνο με την Nissan. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων. Ναι, ναι, αυτό το συζητούσα. Νομίζω και σε αυτό έχετε αναφέρει, που οφείλεται στην έλλειψη ημιαγωγών. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν από προμηθευτές στο να δώσουν ημιαγωγού στα εργοστάσια. Κατ' επέκταση η παραγωγή φρενάρει και ελπιστούμε ότι αυτό θα λυθεί το επόμενο δίμηνο. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σου καταρχήν και για τις ωραίες πληροφορίες που μας έδωσες. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκυριακό, όσο έχει μείνει δηλαδή. Από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλά για όλους, να τελειώσει πια αυτό το πράγμα που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο καιρό και περιμένουμε να σε δούμε από κοντά. Έχω πολύ καιρό να σε δω συγκεκριμένα, γιατί δεν μπόρεσε να κατέβω κάτω στην Αθήνα στην παρουσίαση. Ναι, δυστυχώς και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά το καταλαβαίνω, υποχρεώσεις πολλές.
Θα χαρώ πολύ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να είμαι και με το νέο Κασκάι για να τα πούμε από κοντά και ραδιοφωνικά, με διαζώσεις. Έτσι, έτσι. Και να το γνωρίσει και ο κόσμος εκεί. Θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.